Ναι. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Ο Θεός να γράψει τα ονόματά σας στην αιώνια βίβλο της ζωής. Να φροντίζει ο Θεός τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, βλέπουμε τα κινητά, τα ίντερνετ, δεν διαβάζω τα μαθήματα και ομόνια να μην κρινιάζετε. Να προσέχουμε τη γλώσσα μας, πάρα πολλά διαζύγια με τη γλώσσα. Ο λαός λέει γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει άγιο στόμα, αγία γλώσσα, να μην πληγώνουμε ανθρώπους. Αβάσεις άκουσες, θέλεις λέει, έχει το στόμα σου γλυκό, τη γλώσσα σου γλυκιά και να έχεις φίλους όλους τους ανθρώπους. Πριν μιλήσουμε όλοι μας, να μην ξεχνούμε τρία πράγματα. Πρώτον, πιο καλά κερδίζουμε κάτι με την καλοσύνη παρά με τη βία, τη διπλωματία και άλλα μέσα. Η καλοσύνη είναι το χρυσό κλειδί που ανοίγουν όλες τις κουριασμένες κλειδαριές. Δεύτερον, πριν μιλήσουμε, να μην ξεχνούμε αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Πιο καλά κερδίζουμε κάτι με το χαμόγελο παρά με το σπαθί. Το σπαθί κόβει τα πάντα, δεν λέει τίποτε. Το χαμόγελο, μια μικρή καμπύλη, διορθώνει όμως χίλια δυο στραβά πράγματα. Τρίτον, πριν μιλήσουμε, να μην ξεχνούμε αυτό που λέει μια αραβική παροιμία. Ο γλυκομήλιτος μπορεί να θυλάσει και λέινα. Ποιος μπορεί να πάει στη λέινα, κανένας. Αφού κατά την παροιμία πάει ο γλυκομήλιτος και θυλάζει, τι μήνυμα παίρνουμε αυτή την παροιμία? Ότι ο καλός λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Μην έχουμε γλώσσα σκληρή, μην κάνουμε παρατηρήσεις, μην πληγώνουμε. Μεγαλώνουμε το κακό παρά το μικραίνουμε. Για αυτά που γίνονται γέροντα εδώ με τους πολέμους και με την... Άμα δεν μετανοήσουμε στην Ελλάδα και σε όλα τα έθνη της γης κάθε μέρα γίνονται κορυφαίες αμαρτίες. Σε ζούνε οι νέοι μας, δεν παντρεύονται. Αυτό είναι πορνεία, δεν μπορεί να σωθεί ένας. Δεν πάνε στην εκκλησία να κάνουν γάμο, κάνουν πολιτικό γάμο. Αυτό δεν είναι γάμο, είναι πορνεία. Παντρεύονται, χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται, ξαναχωρίζουν. Και το Ευαγγέλιο παράνομα. Δύο λόγοι διεζυγίου υπάρχουν. Θάνατος και μοιχεία. Κάνουν εκτρώσεις, αλλάζουν φίλου. Παντρεύονται άντρες με άντρες. Πώς θα μας λύσει ο Θεός? Θα χαθούμε. Μετάνοια. Εξομολόγηση. Εκκλησιασμό. Νηστεία. Προσευχή. Μελέτη Αγίας Γραφής. Καλά έργα. Όταν μπορούμε. Ελεημοσύνη σε φτωχές οικογένειες. Όταν μας δίνει ευλογία πνευματικός να κοινωνούμε. Αυτά είναι τα χρυσά κλειδιά. Που ανοίγουν οι πύλες του ουρανού και έρχονται οι ευλογίες του Θεού στη γη.